Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Καλωσορίζουμε τον απόλυτο επαγγελματία, ο οποίος είναι εδώ. Παρά το ότι δεν θα έπρεπε να είναι εδώ λόγω κόπωσης. Έχει ΑΕΚ τον Μανολά, έχουμε και εμείς τον Γκόλκα. Ναι, ρε φίλε. Διαπιστώθηκε υπερκόπωση. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να κάτσει σπίτι του. Πώς το λέει, παράκουσε την εντολή του γιατρού και είναι εδώ μαζί μας. Αλήθεια. Είναι εδώ για εσάς. Παίζεις με ένεση. Όχι. Απλά ήθελα να δω τα μούτρα σας που πήγε. Ο ένας μου φέρε χείο, ο άλλος μου φέρε κλαρίνο. Πολύ καλή εμφάνιση. Και πήγε ο μεγάλος, πήρε το διπλό, ανοίξαν οι πόρτες, ανοίξαν τα δίχτυα. Και τα κανόνισε όλα. Όλα τα κανόνισε. Έτσι. Τους ψάρωσες, τους μίλησες, είχες επαφές. Εντάξει, είπα ρε παιδιά. Έπαιξε ρόλο στο θέμα με κασέτα. Ναι. Έπαιξε ρόλο και έφτανε αναστάτωση. Μένω μέσα και εδώ καλά, όσοι υπογράψουν. Τον πρίζωσε. Αυτόν εδώ που είναι λίγο σάικο. Ανάστατη πάνθυρε. Χαμός. Είχε ένταση, είχε ξεφωνητά. Ξεφωνητά είχε. Και πρόσημο στην αστυνομία στο τέλος. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Στο τέλος έκανε μια χειρονομία ένας με τα μπλε οι αστυνομικοί. Και βγήκαν κάτι πιτσιρικάδες από πίσω με καδρόνια, ιστορίες το ένα το άλλο. Και τρέχανε οι αστυνομικοί στη φυσούνα μέσα. Οι πάνθυρες είναι σε φόρμα. Δεν ήταν όμως οι ματατζίδες οι εκπαιδευμένοι, ήταν οι άλλοι. Η δική μας ήταν χαλαρή, δηλαδή. Χαλαρή, πολύ καλή κερκίδα, φίλε. 600-700 άτομα. Εντυπωσιακή εικόνα, με γυμνή όλοι να. Ξέρεις, είναι εκείνο το σημείο που το απόγευμα το πιάνει ο ήλιος. Πιάνει ο ήλιος. Ναι. Καλά, εντάξει, το κάνανε αλλού και αλλού. Και αλλά πιάνε, ναι. Πρέπει για να είμαστε δίκαιοι και σοβαροί και παρότι δεν λαϊκίζουμε ποτέ, να εκθιάσουμε την κερκίδα του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Το μέγεθος πρώτα απ' όλα για καθημερινή ημέρα. Δεν μπορεί άλλη ομάδα να κάνει τέτοια κερκίδα στην Αθήνα, τέτοια εποχή. Απαγορεύονται μετακινήσεις. Δεν μπορεί καμία ομάδα αυτήν την εποχή, ναι, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ποδόσφαιρο, να στείλει εκτός έδρας με 500 χιλιόμετρα απόσταση από τη βάση σου τόσο κόσμο. Καθημερινή. Και έχει περάσει, ρε παιδί μου, στο πετσί ακόμα και του ανένταχτου ΠΑΟΞΗ που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ελλάδας, ότι θα πάω εκεί, θα πάω από την πλευρά που συνήθως μπαίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και δεν θα με πειράξει κανένας και ιδιαίτερα, θα βρω έναν τρόπο να μπω μέσα. Ό,τι δηλαδή και αν είναι, έχουν διάθεση. Ναι, αυτό. Έχει και κόσμο αυτή τη διάθεση να κερδίσει η ομάδα τα play-off. Από όλα στην κεντρική τη θύρα, η μισή ήταν δική μας. Όχι απέναντι στο τέτοιο. Είχαμε και στα επίσημα πολλούς. Παρά την πίκρα, παρά το ξενέρωμα γενικά για το ποδόσφαιρο, γιατί βλέπεις τα γήπεδα άδεια, δεν πάει κανείς, ούτε τη λεωφόρο πάνε. Παρά τα όσα γίνονται, βλέπεις οι παοξίδες θέλουν τα play-off. Κάνουν ο καθένας ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει τα. Να παίξει προγραμματικά Champions League, αυτό που το ασπάθα κερδίσει. Όχι, πολύ σημαντική υπόθεση. Έπαιξε ρόλο και στη διάρκεια του αγώνα και η κερκίδα και η παρουσία. Κρατήθηκαν στα πόδια του όσο μπορούσαν να κρατηθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, υπενθύμιζαν οι φίλαθλοι στους παίκτες, κάποιες στιγμές που το ξεχνούσαν. Παίζει ρόλο. Πρέπει παίζει να ρόλο. Παίξετε λίγο. Παίζει ρόλο. Λίγο να τους κρατήσουν, λίγο να τους τονώσουν, γιατί ναι, αρχίζουν και παραπατάνε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές των τεσσάρων ομάδων, έτσι δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, αρχίζουν και γονατίζουν. Δεν έχω εικόνα τον Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Έβαλε ο Παναθηναϊκός το πρώτο γκολ γρήγορα. Γρήγορα γκολ. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν το πίστεψε. Δεν... Ήταν και το momentum. Έχει δίκιο η ΑΕΚ να πιστεύει ότι τώρα όπως εξελίχθηκαν τα play-off ήταν εναντίον της. Γιατί άλλο πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν πιο φρέσκος, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε 8 μέρες να παίξει. Άλλο έπαιξε θέμα. Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη Δευτέρα με την ΑΕΚ. Και παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τον τελικό, με τον Πανιόνιο την Παρασκευή και χθες με τον Παναθηναϊκό. Έχει και αυτό της επιτυχίας την αίσθηση. Όταν ξαναπαίζει με τον Παναθηναϊκό και μετά παίζει και με εμάς. Βέβαια. Φαντάζομαι με εμάς δηλαδή. Εμάς. Γκρινιάζουν πολύ. Και η ΑΕΚ και ο Πανιόνιος γκρινιάζουν. Οκ, okay, δεν έχουν ένα δίκιο έτσι όπως πήγε το πράγμα. Θα ήταν πιο άδικο βέβαια να συνέβαινε το αντίστροφο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και για να το επαναφέρουμε και στη διαιτησία, το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι ποτέ απόλυτα δίκαιο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να είναι 50-50, είτε στη διαιτησία είτε σε κάτι τέτοια θέματα. Πάντα κάποιος θα ευνοείται και κάποιος θα αδικείται. Αυτό κανονικά πρέπει να αλλάζει. Να μην είναι πάντα οι ίδιοι. Υπάρχει μια περιστροφή. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ προτιμότερο να είναι στους ευνοούμενους. Αυτό θέλω να πω για όλη την κλάψα. Τώρα ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ με, αυτό, με την αλλαγή που έγινε. Θα ήταν αδικημένο στο προηγούμενο σύστημα. Τώρα ευνοήθηκε. Καλό είναι να είναι ευνοημένος και να γκρινιάζουν οι άλλοι. Ας γίνεται και αυτό πιο συχνά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η διαιτησία. Ούτε καταλάβαμε ποιος έπαιζε χθες, ούτε
έγινε αισθητή η παρουσία του. Όπως και σε πολλά φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Ας αλλάξει η εποχή και ας μην γκρινιάζει ο ΠΑΟΚ, ας γκρινιάζουν οι άλλοι. Αυτό για το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί μπορεί να έχει πανηγυρίσει παράπονα χθες για το Δεδόπουλο. Όχι. Δεν υπήρξε κάποια φάση έτσι. Αλλά γενικότερα στη χρονιά υπήρχαν ομάδες, ακόμα και οι Παναθηναϊκός, που γκρίνιαζαν για τα σφυρίγματα που παίρνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ας γκρινιάζουν. Να γκρινιάζουν, ναι. Και ας μην γκρινιάζει κανένας ΠΑΟΚ γιατί ευνοεί το ΠΑΟΚ. Θα ευνοεί το ΠΑΟΚ, ναι. Είναι μεγάλη ομάδα και θα ευνοείται. Άκου λίγο, αν υπάρχει το πνεύμα το ότι όχι μέσα από κάποιο σύστημα. Από του διαιτητέ, πολλέ φορέ θα ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Και μερικέ θα αδικηθεί. Ναι. Ω μεγάλη ομάδα, πιο πολλέ θα ευνοηθεί. Και δεν θα το κάνουμε θέμα. Θέλει να βάλει κάτω τι ευνοεί έχει πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος. Δεν θυμάμαι. Τώρα που έφυγε ο Ολυμπιακός από την άκρη, από τη μέση, είναι και πιο χαλαρές οι διαιτησίες, ρε φίλε. Ναι. Και φαίνεται ότι εντάξει, πολλά λάθη είναι ανθρώπινα. Έχουν ικανότητες. Υπάρχουν διαιτητές που έχουν ικανότητες. Αλλά με αυτά που τραβάνε, ξεχνάνε και πόσους λένε σε μερικά παιχνίδια. Όταν μπαίνουν οι δεύτερες σκέψεις, γενικά οι σκέψεις πριν πάρεις αποφάσεις και πας να διορθώσεις μετά τα λάθη με λάθη, γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία, οι διαιτητές συνεχώς θα εκτίθενται. Τώρα που είναι λίγο πιο χαλαρή η διαιτησία και που ακόμα και οι ομάδες βοηθάνε, διότι π.χ. αν η ΑΕΚ έχει ένα φάλτσο σφύριγμα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεν νομίζω ότι θα βγει να δημιουργήσει θέμα τρομερό. Ήδη στον πρώτο γύρο ο Μελισανίδης χαμήλωσε τους τόνους σε αυτό το θέμα. Έτσι, αν βοηθάνε και οι παράγοντες, είναι ευκολότερα τα πράγματα και για τους διαιτητές. Σαν τα βήματα του Σπανούλη. Σε τρία replay πρέπει να δεις για να καταλάβεις το και ένα βήματα. Έκανε τελικά. Έκανε. Μετακίνησε σταθερό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα μετά και από αυτή την αγωνιστική των play-off και σημερινά ζητήματα. Πόσες μέρες μείνανε? Άλλες 8 μέρες, 7 μέρες. 7, για γιατί, να τελειώσει η χρονιά. 8. Γιατί η Τρίτη θα γίνει τελικά, ο τελευταίος αγώνας. Ναι, για εκεί πάει. Με την, και κάθε μέρα κάτι βγαίνει. Να χθες προέκυψε ότι οι Σουηδοί δεν δίνουν άδεια στον Μπέργκ. Θέμα και αυτό. Είναι πολύ πιθανό να μην δώσουν και οι Σλοβάκοι στο ΜΑΚ. Έτσι και το τελευταίο παιχνίδι. Και όλοι κάνουν. Ο Μιστακίδης έχει θράσει. Να ρε, καλά ο Κλάβης. Που έχει. Τι σχέδιο, εξτρέμ. Ναι, δεν θα παίξει με άλλο σύστημα. Ο Κίτσιου. Πιο μπροστά. Ο Κίτσιου. Όποιος υπάρχει. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Κάρτες, τραυματισμοί, εθνικές ομάδες, κούραση. Πέμπτη και έκτη αγνωστική θα παίζουν γονατιστοί οι ποδοσφαιριστές. Γονατιστοί πραγματικά, δηλαδή θα τους βλέπεις και θα λυπάσεις. Τρέχουμε πάντως. Δεν ξέρουμε πού, αλλά τρέχουμε. Θέλω μια κάμερα να εστιάσει στον Γκάι Ροντρίγκες. Εσύ τον Γκάι Ροντρίγκες λες? Στη φάση ναι, σε αυτό το τομέα είναι. Είναι τρεις φάσεις, φίλε. Που πραγματικά δηλαδή θες να μπεις μέσα στο γήπεδο, να του πεις τι κάνεις, βέβαια. Δηλαδή εξήγησέ μου τι κάνεις. Θέλει ο Φουκαράς, αλλά. Θέλει, ναι, αλλά σταματάει ο εγκέφαλος. Κανονικά. Tilt. Ο Έστε το φωνάζει να το κράψουμε, να το καθιερώσουμε. Ποιο? Το παρατσούκλι του. Το tilt. Δεν θα καταλάβουν. Θα παρεξηγηθεί ο Ζάιρο. Μην τους βάζεις σε διαδικασία. Θα μαλώσουν. Ο tilt. Τέλος πάντων, οι πιο νεαροί ακροατές μας που δεν ξέρουν τι είναι tilt. Tilt είναι όταν έπαιζες flipper. Δεν έχει φλιπερά και τώρα, δεν έχει. Δεν έχουν. Δεν έχει φλιπερά. Oh, ναι. Και επειδή ήθελες να στείλεις την μπάλα λίγο εκεί που στην τρύπα, το κουνούσες το φλιπεράκι. Το φλιπεράκι. Ήθελες να αποφύγεις. Ή αυτό κυρίως. Το μετακινούσες. Ναι. Ναι. Γενικά το μετακινείς, αλλά έχει ένα όριο μετακίνησης. Ωραία. Μπροστά δύο ποδαράκια μετακινούσες. Ναι, βασικά, δηλαδή, πίσω είναι πιο ψηλά. Είχε μια, αν η μετακίνηση ήταν πιο σκληρή από όσο πρέπει, το είχε ένα σκηνάκι με ένα βαρύδιο μέσα, ένα που ανέβησκε, ένα αισθητήρα. Νεκρώναν όλα. Και έβγαινε το tilt και έχανε την μπάλα. Και έγραφε tilt, είχε ένα λαμπάκι, άναβε. Ναι. Και όταν δεν έπιανε, ξέρω εγώ, όταν έχανε την πύλια πριν αυτή μπει μέσα και νευρίαζε, το έπαιρνε και το πήγαινε πάνω κάτω. Και είχε tilt. Ήταν ουσιαστικά μια προστασία της επένδυσης το tilt. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων παθαίνει ο Ροντρίγκες. Όταν τον κουλάς παραπάνω από όσο πρέπει. Μήπως ζεσταίνεται πολύ, έχει καθένα το βεντιλατέρ. Ναι.
Ανεβάζει θερμοκρασία. Έχει έναν αισθητήρα. Ναι. Έχει έναν αισθητήρα και βγάζει τίλα. Τέλος πάντων, θα αναλύσουμε τις μεγάλες στιγμές του Γκάι Ροντρίγκες, που δεν είναι ο μοναδικός βέβαια που έχει μεγάλες στιγμές. Έχουμε πολλά παιδιά που έχουν μεγάλες στιγμές, θετικές και αρνητικές. Χθες. Εγώ θα αποθεώσω Κίτσιου σήμερα. Ναι, σου λέει δεν μπορούμε τώρα την τεχνική, θα πάμε όλα στη δύναμη. Δεν έχασε φάση. Στο πάθος εκεί, στις κόντρες. Φάση δεν έχασε. Ναι. Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508 καλείται και η ανακαίνιση γίνεται παιχνίδι. Στις καλύτερες τιμές. Και όταν μιλάμε για καλύτερες τιμές, κάντε ένα τηλέφωνο και θα μάθετε δωρεάν μελέτες και ό,τι άλλο θέλετε. Από την Αναδομώ, Αγία Σοφίας 18. Αν ήρθε η ώρα να περάσετε κταίω το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το επαγγελματικό, το φορτηγό, ο τέκο, 10, 20, 30, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, τελειώνει αυτή η υποχρέωση και βεβαίως τελειώνει χωρίς να το καταλάβεις στους πολύ ωραίους χώρους εκεί δίπλα στο κόσμος της ΟΤΕΚΟ. Και επειδή καλοκαίριασε και ο πολλής κόσμος έχει ήδη φύγει για να δουλέψει στις τουριστικές περιοχές, ναι, ακολουθήστε τους, κάντε πολύ σύντομα μαθήματα στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γίνετε μπαρίστα, bartender, μάθετε να σερβίρετε σωστά τον καφέ και όλα αυτά με πιστοποίηση. Με δίπλωμα δηλαδή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στα Data Labs συμβαίνουν όλα αυτά. 2-3-10-2-22-9-62 και datalabs.edu.gr για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ρέμβι, και σήμερα ιδανικός προορισμός για διασκέδαση, για καφέ, για φαγητό, ψαρικά, κρεατικά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις στη Ρέμβι. Carlsberg Day βεβαίως, με μια Carlsberg άλλη μια δώρο, 4-33% για να κλείσετε τραπέζι στο κορυφαίο μαγαζί δίπλα στη θάλασσα. Και μαζί μας Alter Ego casual ντύσιμο και κοστούμι γαμπριάτικο και για κουμπάρους και για οτιδήποτε, η κορυφαία εταιρεία σε 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, alterecofashion.gr. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε τα super ρούχα που έχει, ειδικά το casual, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά και το κουστούμι το τίμησα δεόντως. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μηνύματα, FM γράφετε και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 54526 και βέβαια μέσα στην ομάδα μας στο Facebook, στο ΠΑΟΚΟΣΕΡΑ, όσοι είναι μέλη μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, όσοι δεν είναι μπορείτε να γίνετε μέλη. Ένας φίλος γράφει εδώ, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα των play-off που από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο έπαιζε ασταμάτητα. Πέμπτη Κυριακή. Και τώρα μιλούν οι άλλοι για κούραση. Εντάξει, και οι άλλοι έχουν δικαίωμα. Η κούραση των ευρωπαϊκών αγώνων άνοιξε την ψαλίδα στο πρωτάθλημα. Τώρα ας έχει ο ΠΑΟΚ τρεις μέρες παραπάνω ξεκούραση. Γράφει ο φίλος, οι τραυματισμοί έχουν ανοίξει την ψαλίδα. Οι τραυματισμοί είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχασε την επαφή με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί και να αποδειχθεί ίσως. Χθες έφτασε στο σημείο η ομάδα του ΠΑΟΚ να δει ποδοσφαιριστή της να τραυματίζει την προθέρμανση. Το ζήσαμε και αυτό. Το είδες, κατάλαβες τι συνέβη, τι ποτέ έγινε. Έκανε sprint, έκανε τι έκανε. Δεν κατάλαβα ποτέ. Καλά, η γάμπα είναι πολύ μυστήριο πράγμα. Ναι. Εγώ έπαθα ανεβαίνοντας σκάλες. Εντάξει. Υποτροπή. Εντάξει. Το είχε ξαναπάθει στην γάμπα. Δεν είναι... Ο Μιστακίδης. Ναι. Νομίζω ότι ξαναπάθει. Πρόβλημα, πρόβλημα. Δεν είναι, είναι ότι είναι ο Μιστακίδης που έχει δώσει λύσεις. Είναι ο Μιστακίδης που παίζει εξτρέμ που πάω και δεν έχει πολλά. Βρε, παντού τον έβαζες και σε τερφό τον έβαζες και πίσω από το φόρ τον έβαζες. Δεν έχει και το ζάιρο. Ναι, τώρα τι να παθαίνεις σε ζημιά στην προθέρμανση είναι. Πάρ' τον Τζοβάρα. Μην γυρνάς. Εγώ αυτό θα έκανα. Πάρε το Τζοβάρα, λέει. Πάρε το Τζοβάρα. Ναι. Από την ΚΑΠΑ 17. Από την ΚΑΠΑ 17, ναι. Πάρε το Τζοβάρα. Τι να πεις, φίλε. Τι. Άμα το λέει ο γιατρός. Ο γιατρός, ο γιατρός ο... αυτά είδε χθες. Νομίζει. Χθες αυτά είδε ο γιατρός και του λέει κάτσε ξεκουράσου. Δεν τον ακούει τον γιατρό. Πάρε το Τζοβάρα. Πάρε το Τζοβάρα, λέει. Να μπει να παίξει τα playoff ο 17χρονος ο οποίος. Δεν σου είπα να μπει να παίξει. Στην ομάδα του έχει θέματα προσαρμογής, όπως λένε οι προπονητές, μια και είναι νέος. Και τακτική παιδεία κτλ. Πάρ' τον Τζοβάρα, λέει. Εξτρέμι, ρε φίλε. Εξτρέμι, δεν είναι. Ναι. Ο επιθετικός δεν έχει πρόβλημα, ρε. Παίζει και πιτσιρικάς να είναι.
Έχει άγνοια κινδύνου, είναι η θέση έτσι. Δεν θα τον βάζει αμυντικό να τα κάνει πάνω του. Άμα χρειαστεί να παίξει, θα παίξει ένα 20 λεπτό. Τον βάλει πάγκο. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 17 λεπτά πριν τη μία, δεύτερο ημίωρο στο ΠΑΟΚ 24. Τα πλέον βασικό θέμα, η τρίτη αγωνιστική, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ χθες στη Νέα Σμύρνη. Βεβαίως και όσα έγιναν στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, με το εντυπωσιακό 3-0 του Παναθηναϊκού, την πρώτη νίκη που έτυχε φέτος σε ντέρμπι, η ομάδα του Σταματζιώνη. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Ή μάλλον, θυμίζουμε ότι η βαθμολογία φέρνει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό με 7 βαθμούς, την ΑΕΚ με 5 και τον Πανίνο με 1. Την επόμενη αγωνιστική μάλλον θα ξεκαθαρίσει μάλλον ποιες δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Έχει ήδη ξεκαθαρίσει προφανώς ότι ο Πανιώνης είναι ο τελευταίος. Και ειδικά αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, θα φανεί ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα το πάνε μέχρι τέλους για την πρώτη θέση. Αυτό φαίνεται. Σε θεωρητικό επίπεδο η ΑΕΚ έχει το καλύτερο πρόγραμμα, έχοντας τα δύο ντέρμπι εντός και την Πανιώνιο εκτός. Εμείς το αμέσως επόμενο καλύτερο θεωρητικά πάντα, με Πανιώνιο, Παναθηναϊκό εντός και την ΑΕΚ εκτός, δηλαδή δύο εντός έδρας παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός έχει ΑΕΚ εκτός, ΠΑΟΚ εκτός και τον Πανιώνιο μέσα. Ναι. Όλα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι, Πέμπτη, Κυριακή και μάλλον Τρίτη. Ξεκαθαρίζουν όλα. Δεν αποκλείεται ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που τώρα είναι ισόβαθμοι και μάλιστα έχουν μια φοβερή ισορροπία ακόμα και στα γκολ, να είναι ισόβαθμοι πριν και το μεταξύ τους παιχνίδι. Δηλαδή να πάρουν και οι δύο από 4 βαθμούς. Να πάρει 3 ο ΠΑΟΚ τον Πανιώνιο και ένα με την ΑΕΚ, να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα με την ΑΕΚ και 3 τον Πανιώνιο. Και να είναι στο 11-11 πριν την τελευταία αγωνιστική. Άρα και μισοπαλία συντούπα να είναι στο 12-12. Εκεί πλέον θα παίξουν όλα τα πάντα. Και τα γκολ και κάθε λεπτομέρεια. Και το ότι χθες ο Παναθηναϊκός έβαλε 3 γκολ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν πάνω από τον ΠΑΟΚ. Μακάρι τελευταία μέρα να μην λέμε για το βαθμό στο Πλατανιά και το πώς χάθηκε και τι έγινε εκείνη τη μέρα. Μακάρι να μην το λέμε. Αλλά όλα αυτά είναι τα σενάρια τα οποία μπορούμε να δούμε μπροστά μας την τελευταία εβδομάδα της χρονιάς και από τη στιγμή που γίνεται μεγάλη μάχη για την πρωτιά στα play-off. Αυτά λοιπόν σε θεωρητικό επίπεδο. Πέμπτη απόγευμα νωρίς με τη ζέστη στην Τούμπα, στην άδεια Τούμπα, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Πέμπτη βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς δεν έχει τον Γκάτσε. Δεν έχει τον Ζάιρο φυσικά. Προφανώς τον Μιστακίδη. Για τον Μιστακίδη που χθες στην προθέρμανση είχε πρόβλημα στη γάμπα, πρέπει να περάσουν 24 ώρες, να κάνει μαγνητική και να δούμε τι συμβαίνει. Οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι θλάση. Ακόμα και να μην είναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τελευταία εβδομάδα της χρονιάς. Ας περιμένουμε το βράδυ να επικυρωθεί. Μάλλον είναι άλλο ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Με το ΜΑΚ υπάρχουν οι κίτρινες. Ναι. Σίγουρα ένας από τους δύο, Πέλκα Χαρίση, θα δηλωθεί τώρα την Πέμπτη. Οι δύο νεαροί συμπλήρωσαν 4 χθες στη Νέα Σμύρνη. Λογικά ο Χαρίσης θα πάει τώρα και ο Πέλκας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λογικά. Μην τυχόν πάνε και οι δύο τώρα. Να πάνε και οι δύο τώρα και να μην έχω δεκάρι καθόλου. Ξέρω εγώ. Πώς θα γίνει αυτό. Λείπει... Να μην έχω δηλαδή να παίξω με Τσίμιροτ, Τζιόλι, Πέλκα. Παίξε με Τσίμιροτ. Δεν πάω να παίξει 90 ρεάκι. Τζιόλι, Αντώνης. Να παίξει με Αντώνη. Δεν θα έχει λύσει μετά πίσω. Είναι θέματα που πρέπει να σκεφτεί ο προπονητής. Το λογικό είναι δεν παίζει ο Χαρίσης τώρα. Για να παίξεις με Τζίμιροτ, Τζιόλι, Πέλκα. Ο Κάτσε επιστρέφει στο ΆΚΑ. Ναι. Εντάξει. Άρα αφήνεις τον Πέλκα εκεί εκτός. Για να παίξεις 4-3-3 καθαρό με Κάτσε, Τζίμιροτ, Τζιόλι. Έχοντας και τον Αντώνης backup και το Χαρίση, τέλος πάντων οποιοςδήποτε να παίξει. Έτσι μπορεί να βγει αυτό. Έχει θέμα και στα... Στα extreme έχει θέμα. Αργότερα.
ίσως να έχει θέμα και στα εξτρέμ. Ο Κολοβέσης είναι μια... Ναι. Όλοι είναι πιθανό να χρειαστούν. Όλοι είναι πιθανό να χρειαστούν. Μην ξεχνάμε ότι ήδη αρχίζουν και χάνονται δυνάμεις σε ποδοσφαιριστές που έχουν βγάλει καμιά πενταριά μάτς φέτος τη σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παίκτες στο όριο καρτών που πλέον θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ. Ήδη ο Τζαβέλας με τον Λέοβατς τρία παιχνίδια έτσι παίζουν. Δύο. Τζαβέλας, Λέοβατς, ο Κίτσου είναι ένας ακόμα που είναι στο όριο και δεν θυμάμαι ποιος άλλος. Είναι θέματα διαχείρισης, όλα αυτά και θα δούμε πώς θα πάνε. Χθες τώρα στο παιχνίδι κατά ψέματα και πριν τον αγώνα διαμορφώθηκαν πολύ καλές συνθήκες για τον ΠΑΟΚ, έτσι να μην ξεγελιόμαστε. Ο Πανίνος έπαιξε Παρασκευή, ο Πανίνος έχει λίγους παίχτες, ο Πανίνος αναστατώθηκε με τον Μπακασέτα, ο Ζουνίδης ξεφώνησε τους παίχτες του για ατομισμό στο ΜΑΣ με την ΑΕΚ. Ήταν όλα πολύ έτσι παράξενα για τον αντίπαλο που δεν άντεξε. Ήταν και το κλίμα τέτοιο, να ξέρεις, δηλαδή του καταλάβαινες από τις συζητήσεις. Ναι, δεν αντέχει, τους πήρα από κάτω. Μπράβο, για όσα πέτυχαν, αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις και άλλες δυνατότητες. Μπήκε καλούτσικα ο ΠΑΟΚ από την αρχή, έδειξε ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει. Έχασε τη μεγάλη φάση με τον Αθανασιάδη στο ξεκίνημα. Είχε αυτή την υπεροχή, αυτή την άνεση και κατάφερε να προηγηθεί με τον Αθανασιάδη, ο οποίος πραγματικά επέστρεψε σε καλές εμφανίσεις χθες. Κορυφαίος του ΠΑΟΚ από τον ημίχρονο τουλάχιστον με διαφορά του δεύτερου. Και στις φάσεις μπήκε μέσα και γκολ έβαλε και πλάτη πήρε καλά να βοηθήσει οργανωτικά και λάθη πολλά δεν έκανε. Είχε μεγάλη διάθεση, βοήθησε πάρα και πολύ. Ωραίο γκολ. Ναι, βοήθησε πάρα πολύ ο Αθανασιάδης και θα δούμε και πώς θα συνεχίσει. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, από το 30, από το 40, μέχρι να μπει ο Μπερμπάτοφ, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε μια πολύ παράξενη κατάσταση. Πολλά εύκολα λάθη. Δεν ξέρουμε τι συνέβη, πώς πήρε τους νεαρούς από κάτω, πώς έτρεμαν τα πόδια τους. Δεν ήταν θέμα τακτικής της ομάδας, ήταν θέμα καθαρά ατομικό. Δεν παρασύρθηκαν σε ένα βιαστικό παιχνίδι, όχι γρήγορο, βιαστικό. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει, εγώ πώς το φιλοσόφισα μετά αφού ηρέμησε λίγο. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα καλό σαν ομάδα, έχει γρήγορο επιθετικό transition, δηλαδή θα πάρει την μπάλα και θα βγει γρήγορα. Δύσκολα να βρεθεί ο άλλος οργανωμένος, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο πρωτάθλημα τώρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να το παίξετε σωστά, πρέπει η πρώτη πάσα που θα βγει να είναι η σωστή και να μην ρισκάρεις. Εδώ τα δικά μας τα παιδιά, ο Χαρίσης κυρίως, ο Τσίμιροτ, ωραία, και ο Πέλκας δεν κάνουν σχεδόν ποτέ σε εκείνο το διάστημα που αναφέρεις το σωστό. Ναι. Ποτέ. Ούτε σε επιλογή ούτε σε εφαρμογή. Ναι. Δηλαδή είναι ανησυχητικό τουλάχιστον αυτό που συμβαίνει. Σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θα ήταν ο λόγος να χάσουμε το παιχνίδι. Γιατί ήταν πραγματικά εύκολο το παιχνίδι. Εύκολο. Ναι. Τον έβλεπε στον αντίπαλο ότι του βγήκε και ο Ασαριφά κάποια στιγμή. Δηλαδή στα όρια της διάλυσης. Στη διάλυση. Είχε ξεχαρβαλωθεί η μηχανή του Πανιωνίου και επιθετικά δεν μπορούσε. Τους έλπιζε ότι είχαν ανοίξει, είχαν ένα άναρχο σχήμα και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ πουλούσε συνέχεια την μπάλα με λάθη κοντρόλ, λάθη πάσα. Δηλαδή κάθε επίθεση του Πανιωνίου ήταν από λάθος του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε. Και δεν είναι ότι κάνουν μόνο μικρή λάθη, μετά αρχίζει. Κάνει ο Τζαβέλας μεγάλο λάθος. Έκαναν. Ωραία. Καλά, ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες έχει κάνει τρία παιδιά τα οποία δηλαδή πραγματικά σοκαρίστηκαν. Μία είναι στο κέντρο, κλείνει σωστά. Έχει πάσα εύκολη 10 μέτρα στο Τζίμινοτ. Ενώ μπορεί να τη δώσει, ανοίγει το κοντρόλ, πέφτει πάνω στον αντίπαλο χωρίς λόγο. Δεύτερο, βγαίνει τέτα τέτα από τα πλάγια. Αντί να πετύχει την μπάλα, προσπερνάει την μπάλα και πέφτει μόνος του. Εντυπωσιακό. Αν μη τι άλλο. Και το τρίτο και κορυφαίο είναι που κάνει 1-2 με τον αντίπαλο. Μόνο ο Ροντρίγκης μπορεί. 1-2 με τον αντίπαλο. Δηλαδή δίνει την μπάλα στον αντίπαλο που είναι μπροστά του. Και φεύγει. Για κάποια διευκρίνηση στο λόγο πιστεύει ότι φοράμε κόκκινα μπλε εκείνη την ώρα. Και κάπου το ξέρει αυτόν μπροστά του ή αυτό. Κάτι το θυμίζει. Δίνει την μπάλα στον αντίπαλο που είναι δίπλα του. Δεν, είναι ότι δεν έχει άλλον παίκτη του ΠΑΟΚ γύρω του. Δίνει στον αντίπαλο και κάνει κίνηση να πάρει την μπάλα. Υπάρχει και μια φάση που την έχει παρατήσει ενώ την προλαβαίνει.
Δηλαδή, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Και παρόλα αυτά, μπαίνει ο Μπερμπάτοφ, απαραίτητη κίνηση από τον Ίβιτς. Έτσι, δηλαδή, όσο πιο πολύ μπορούσε να παίξει ο Βούλγαρος, τόσο καλύτερα. Να μπει, να υπάρχει μια κολόνα εκεί πίσω από το επιθετικό, να το ακουμπούν όλη την μπάλα και να είναι σίγουρα τα πράγματα. Κάνει τη μία και μοναδική κίνηση, σωστή ο Μακ, βάζει το γκολ. Πολύ ωραία ο κίνηση. Ο Μακ κάνει λάθος για τον Μακ χθες. Είχε ένα φιλότιμο, αλλά μέχρι εκεί δεν. Κάλυψε πολύ καλά το χώρο του. Ναι. Δεν ήταν αδιάφορος. Όχι, πολλές φορές που ανέβηκαν αυτοί από τα δεξιά, γιατί λέμε ότι ο Μακ είναι αόρατος και ο Μακ είναι αόρατος. Όσες φορές ανέβηκαν από δεξιά, αυτοί δεν κάναν τίποτα. Ο Μακ ακολουθούσε, έκλεβε, ανέβαινε. Άσε τον, μια χαρά ήταν ο Μακ. Το δεύτερο γκολ για μένα είναι και η καλή προσπάθεια του Λέοβατς. Δηλαδή την κυνήγησε τη φάση. Είναι μέσα στη φάση ο Λέοβατς, το δεύτερο γκολ. Εντάξει, είναι και παλιά του τσίμιλο. Και είναι, ναι, και είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι καλό είναι κάποιο, όταν ένα μάτς είναι τόσο αφελές και βλέπεις ότι τους άλλους ότι είναι έτοιμοι να. Δηλαδή ήταν αυτό που λέει ο Δημήτρης, εύκολο ρε παιδί μου το μάτς. Πρέπει να εκμεταλλευτείς τέτοιες μικρές λεπτομέρειες. Την κυνήγησε, την πήρε, καλή παλιά του Τσίμιροτ. Το ένα. Ο Λέοβατς είναι καλά, ρε. Ο Λέοβατς είναι καλά. Είναι καλά ο Λέοβατς, αυτό και μου δείξει. Παρόλα αυτά που γίνεται το 2-0 και πλέον απλοποιείται το παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει λόγο να έχει άγχος πλέον. Δεν έχει λόγο, είναι πλέον διαχείριση να περάσει ο χρόνος. Κάνει ο Χαρίσης το απίστευτο. Ο Χαρίσης που κάνει αυτό. Τέσσερις φορές μέτρησα εγώ που πήγε σε μονομαχία, την έχασε. Ωραία. Και έδωσε στον αντίπαλο χωρίς λόγο, πήγε σε κακό χρόνο. Και έδωσε στον αντίπαλο 20 μέτρα κάθετα να ανέβει, να διαλέξει που θα δώσει. Δηλαδή σου λέω, αν τα κάναν αυτά με άλλη ομάδα θα είχαμε χάσει σίγουρα. Γι' αυτό έχω σκάλωσα συνέντευξη τύπου και ρωτούσα τον Ίβιτς αυτό το πράγμα. Δεν τον πριζώσω και αυτό, δηλαδή, σίγουρα θα. Όχι, όχι, έλεγε και ο Κωστής ο Μπότσαρης στη μετάδοση ότι ήταν έξαλλος από την αρχή. Κάποια στιγμή γύρισε στον πάγκο και είπε τι κάνουν αυτοί σήμερα. Δηλαδή το ένιωθε, το έβλεπε και εκείνος φυσικά ότι κάτι δεν φοβόταν πάει καλά. Ότι θα στράβωνε κιόλας. Αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα για τη μορφή του αγώνα και τον αντίπαλο που είπαμε ότι έχει ξεχαρβαλωθεί. Είναι πλέον αδύναμος. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο έτσι. Δηλαδή τα ξέρουμε, είναι θέμα προσωπικότητας. Εκτός έδρας γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει. Γιατί δεν πατάνε καλά οι παίκτες, γιατί το φοβούνται, γιατί αγχώνονται αδικαιολόγητα. Δεν έχουν πολλά σίγουρα πόδια. Η ομάδα δεν έχει πολλά σίγουρα πόδια. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχει 5-6 διπλά όλη τη χρονιά. Στην Τούμπα είναι αλλιώς. Όταν λείπει ο Τζιόλης. Για το λέμε αυτό, γιατί ξεφωνίζουν όλοι τον Τζιόλη. Είναι από τα σίγουρα. Ο Τζιόλης δεν θα σου αλλάξει το ρουτ της ιστορίας, έτσι όπως είναι η καριέρα του πλέον. Δεν είναι το σούπερ εξάρι που θα σου, τέλος πάντων, θα σου δώσει πάρα πολλά. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστερ, είναι με διαφορά το πιο σίγουρο χαφ που έχεις. Ωραία, και αυτό που σου δίνει μια ηρεμία και μια σοβαρότητα. Ειδικά εκτός έδρας. Δεν θα αλλάξει κάτι τώρα και που τα λέμε, εντάξει, είναι διαπιστώσεις απλές. Όλοι τα ξέρουν, όχι, όλοι τα βλέπουν. Θέλω να κάτσουν να δουν το βίντεο, τα παιδιά. Θα ανεβάσουν πίεση. Όχι, ανεβάσαμε εμείς πίεση. Να κάτσει ο Χαρίσης, ο Τσίμιλο και ο Πέρκας να δουν το παιχνίδι. Εγώ αυτό ζητάω από αυτούς. Θα κάτσουν να το δουν. Διαπιστωμένα πράγματα, γνωστά πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτά που έγιναν. Δεν μειώνουν την υπόλοιπη προσπάθεια και χθες και σε όλα τα μάτια των play-off. Επειδή λέμε τα αρνητικά, βέβαια. Έχει πάρει τα καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Ναι, επειδή λέμε τα αρνητικά, κακώς τα λέμε τα μόνο τα αρνητικά. Ο Κίτσιο χθες είναι συγκλονιστικός. Ο Μαλεζάς εμφανίζεται με μεγάλη εμφάνιση, καλύπτοντας και ένα μέτριο παιχνίδι του Τζαβέλα μετά από καιρό. Ο Μαλεζάς έχει και τον πόνο λάθος στην πρώτη φάση του Ανσαριφά που πούλησε την μπάλα. Ναι, μετά έχει κάνει 15. Ναι. Επεμβάσεις κρίσιμες με κορυφαία του Καραμάνου το σουτ. Εντάξει, υπάρχει ένας Κλάος όπως ανέφερες πριν που δεν το συζητάμε και ένας Λέοβατς που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Και ο Γλύκος δεν κάνει λάθη. Και ο Γλύκος δεν κάνει λάθη και βγάζει και το σουτ του Χαλκιαδάκη, ναι, που δεν το λες και εύκολο γιατί πέφτει με καλή τεχνική. Κανένας άλλος μπορεί να κάνει κανένα μακροβούτι. Όχι ότι έκανε την σούπερ επέμβαση, απλά είναι μια καλή επέμβαση. Ωραία. Δηλαδή είχαμε ευτυχώς παιδιά τα οποία ήταν στο γήπεδο. Έτσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Ίβιτς και των παιχτών να αφιερώνουν την νίκη στη μνήμη του Παναγιώτη Πικιλίδη, τον οποίο βεβαίως κανείς δεν ξεχνάει. Τα είπαμε για την κερκίδα του ΠΑΟΚ και για την παρουσία τόσων πολλών οπαδών από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και από άλλα μέρη.
δείγμα της διάθεσης που υπάρχει για να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρωτιά. Στα πόδια μας είναι πλέον, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερες συνθήκες αν εξαιρέσεις τους τραυματισμούς και το ενδεχόμενο απολειών από κάρτες. Δηλαδή παίζεις με τον Πανιόνιο εντός που δεν έχει πλέον ελπίδες. Παίζεις με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στο πέμπτο της παιχνίδι σε 12 μέρες. Αλλά με τέτοια εμφάνιση δεν κερδίζεις την ΑΕΚ. Εννοείται αυτό. Ακόμα και ψόφια, ψόφια. Γι' αυτό μου γκρίζω από χθες. Με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο για να πάρει ο ΠΑΟΚ το ματς πρέπει να είναι πολύ καλύτερος. Και βέβαια κλείνεις με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ναι, μεν έχει εμπειρία, αλλά δεν μας έχει πείσει ότι στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ φέτος είναι καλύτερος. Εκεί, αν και προτρέχουμε, για αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ που βλέπουμε ότι στην πίεση λυγίζουν οι νεαροί, εκεί βλέπω ένα επικίνδυνο σενάριο να θέλει ο ΠΑΟΚ δύο αποτελέσματα. Σταμάτα, να μην το λες, σταμάτα. Και μην, να... το, μην το πεις. Μην το πεις. Και να... Μη! Κόψτονα! Και να... Κόψτονα, άντε, μαλάκα που δεν μιλάς, να πούμε γίνεται. Σταμάτα. Έλα, κλείστονα. Κόπηκε. Ο Παναγιώτης, ο οποίος όμως μαθαίνει ότι ο Μπέρκ δύσκολα θα πάρει άδεια και αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι μισή ομάδα. Καλά, στην Τούμπα δεν είναι ποτέ μισή ομάδα. Στο λεωφόρο μας καρφώνει που μας βρήκε στο ΆΚΑ. Τέλος πάντων. Αυτά για τα αγωνιστικά. Ό,τι θέλετε να προσθέσετε, τα λέμε και στην πορεία της εκπομπής. Θα πούμε για τον Μπακασέτα τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες. Μπράβο το παλικάρι που κατάφερε να είναι πρωταγωνιστής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στις μεταγραφές. Μπράβο του, πραγματικά. Ο Μπακασέτα, ο οποίος φέρεται να έχει υπογράψει από το Σάββατο στην ΑΕΚ, την ώρα που ο Πανίνος τον είχε δώσει στον Ολυμπιακό. Τον είχε δώσει. Είχε εκμεταλλευτεί την πολύ καλή πρόταση που έδινε ένεση οικονομική στον Πανιόνιο, που ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει κάνα εκατομμύριο το χρόνο ο Πανιόνιος από μεταγραφές, δεν το συζητάω. Και ουσιαστικά έκανε οικονομική ζημιά στον Πανιόνιο. Δεν είναι δηλαδή ότι τον αναστάτωσε ποδοσφαιρικά, γιατί θα έφευγε ο Μπακασέτας. Έτσι. Ναι. Αλλά όταν, ας πούμε, πας εσύ για να έχεις εσύ καλύτερες απολαβές και υπογράφεις με άλλη ομάδα, με την οποία δεν έχει και καλές σχέσεις ο άλλος, και σου λέει και η άλλη ομάδα θα σου δώσει και 200 χιλιάρικα, ενώ σου τον έχει κλείσει για 850, εντάξει ρε φίλε, λογικό είναι. Τρελάθηκαν οι άλλοι, τον άφησαν εκτός και τώρα τι του είπανε, του λένε θα φύγεις το Δεκέμβριο και θα είσαι 100 κιλά. Στο δω πώς θα παίξεις. Και με αυτό και με τα του ΠΑΟΚ, 2-3 πράγματα για την επόμενη μέρα. Μην ξεχνάμε ότι τελειώνει η σεζόν και όλοι ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ έχει τέτοια θέματα. Τι είδους? Να κινδυνεύει να παρεξηγηθεί με κάποιους παίχτες. Έχει θέματα χειρισμών. Δηλαδή τελειώνει τώρα η σεζόν. Θέματα χειρισμών. Σε... Αν θα ανανεώσει, αν θα έχει, μιλήσει αλλά... κάποιος παίχτης με άλλη ομάδα. Έχει και ο ΠΑΟΚ έχει. Το κάτσε έχει βασικά. Που είναι σε μεγάλη αναμονή. Είναι πρόβλημα των παιχτών. Αν νιώθουν εκτεθειμένοι, ο καθένας κάνει ό,τι. Ναι. Ό,τι σκεφτεί. Να δούμε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Μία μέρα μετά την τρίτη αγωνιστική για τα play-off. Υπολογισμούς κάνουμε όλοι. Τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Εγώ στο μυαλό μου είχα μην τυχόν ο ΠΑΟΚ έχει κάποια ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση από την πέμπτη αγωνιστική. Νομίζω μόνο ένα σενάριο υπάρχει. Να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο και μετά να πάει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ. Και τότε είμαστε. Τότε θα είναι 13 με. Πάλι. Παναθηναϊκός πόσο θα έχει, 10 θα έχει. Αν είχε 7 τώρα, 10 θα έχει κερδίσει τον Πανιόνιο. Αλλά ούτε αυτό το σενάριο υπάρχει. Ούτε αυτό υπάρχει. Ούτε αυτό υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται. Όλα στα ίσια. Όποιος αντέξει να πάρει τους πιο πολλούς βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει το μειονέκτημα να ξεκινήσει με μείον 2 σε σχέση με τους άλλους. Αυτό το έχει καλύψει. Αλλά μέχρι στιγμής ναι, έχει πάρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί ακόμα και στη λεωφόρο εντάξει έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ΑΚ Παναθηναϊκός. Δεν πρέπει το βολικό είναι να έρθει χ.
Ναι. Γιατί βγαίνει η ΑΕΚ. Ναι, 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 αυτό. Να μην έχει ενδιαφέρον η ΑΕΚ στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και εκεί να μην έχει ενδιαφέρον, να μην έχει και δυνάμεις. Και να δούμε ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τις τελευταίες αγωνιστικές, να παιχθεί η πρωτιά μεταξύ των δύο. Θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο για τον Ίβιτς, όπως τον είδε στην αίθουσα τύπου, είχε ηρεμήσει. Εντάξει, είχε ηρεμήσει, ρε φίλε. Ξέρει ακριβώς τι έχει στα χέρια του. Είναι λογικό να προβληματίζεται για το πώς θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό στους υπόλοιπους προπονητές στο κομμάτι της διαχείρισης. Και νομίζω ότι τον Ίβιτς τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έζησε play-off με Σάντος. Και με Σάντος και χωρίς Σάντος τα είδε και την καλύπτει ανάποδη. Τα όχι, ξέρει. Ναι, εσύ. Πέντε φορές έπαιξε play-off. Ναι. Του Σάντος τα play-off ήταν διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Γιατί ήταν αυτά που κερδίσαμε. Ναι, έχει και να συγκρίνει και με αποτυχημένα play-off. Ξέρει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Mm-hmm. Σου λέει τώρα από εδώ και πέρα τι μου λέτε εσείς για Παναθηναϊκό και μέχρι και τον Πανιόνιο πρέπει τώρα. Τον Πανιόνιο πρέπει και να ξεκουράσει και να πάρει το παιχνίδι. Και αν μπορεί να βάλει και γκολ. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το ζόρι. Οι προτεραιότητες είναι νίκη, διαχείριση ατομική παιχτών και γκολ. Ναι, γιατί ακόμα και ποδοσφαιριστές όπως ο Αθανασιάδης, ο Τζαβέλας, ο Λέοβατ σίγουρα δεν μπορούν να βγάλουν έξι μάτσες, παιδί μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη, να ξεκουραστούν και όλοι πάλι δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να φορτωθεί. Κάποιοι. Μέχρι τώρα ποιοι φορτώνονται, ο Κίτσιου, ο Τζαβέλας, ο Αθανασιάδης, ο Τσίμιροτ, που δεν είναι, εντάξει. Έχουν φορτωθεί 5-6 παίχτες. Εννοείται. Ήδη με 3-90 λεπτά. Απλά έτσι όπως έκατσε η κατάσταση, υπήρχε ένα διάστημα ξεκούρασης μη αναμενόμενο. Ναι, 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 ναι. Έχουμε την αίσθηση ότι το χθεσινό μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν τόσο πανηγυρικό. Έχουμε την αίσθηση κάθε μέρα που περνάει ότι πραγματικά δεν λένε ψέματα στο ΠΑΟΚ για το ότι ο Ίβιτς πραγματικά έχει την ευκαιρία του όχι μόνο να δείξει, όχι μόνο να κερδίσει τα play-off, αλλά να κερδίσει και τη θέση του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνουμε από πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτό που λένε στον ΠΑΟΚ μια υποχρεωτική ατάκα για να τονώσουν τον Ίβιτς, για να δείξουν σε όλους ότι έτσι πρέπει να κάνουν. Ισχύει ότι πράγματι ο Σέρβος προπονητής έχει την ευκαιρία και παίζει μαζί με τα μάτς και την επόμενη χρονιά ή τα επόμενα χρόνια. Για να μην το πλατιάζουμε και μιλάμε σαν πυθίες, οι πιθανότητες να μείνει ο Μίβιτς μετά το τέλος των play-offs, η περίπτωση που βγει πρώτος, είναι μεγάλες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν έχει κλείσει προπονητής. Άλλος. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο βγαίνει, προκύπτει. Μέχρι στιγμής ο Ίβιτς καταφέρνει αρκετά πράγματα. Διαχειρίζεται σωστά μια κατάσταση, έτσι, γιατί κλείθηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση. Δεν πήρε καμένη γη. Έτσι η ομάδα ήταν γυμνασμένη. Ναι, δεν πήρε καμένη γη. Γυμνασμένη. Απλώς άλλαξε κάποια, πιστεύω, είχε διαφορετικά πιστεύω τον προηγούμενο προπονητή. Και μέχρι στιγμής δεν είναι μόνο αξιοπρεπής, αλλά είναι και δυνατός. Συζητώντας με ποδοσφαιράνθρωπο εκτός ΠΑΟΚ, που ξέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, μου είχε πει ότι ο Τούντορ έκανε το εξής κακό. Προσπαθούσε να μιμηθεί τον Κόντε, χωρίς να είναι ο Κόντε. Δεν είχε κάτι δικό του. Είχε απλά κάτι που νόμιζε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό έφερε το αποτέλεσμα που έφερε. Ο Ίβιτς, το μόνο που κάνει στην προκειμένη περίπτωση και το κάνει πολύ σωστά, είναι να πάρει το ρόστερ, να δει τι έχει και να στήσει την ομάδα με βάση τα αυτονόητα. Αυτά που ο Τούντορ δεν έκανε. Και με βάση τη γνώση που έχει, το τι σημαίνει ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, σημαντικό και αυτό. Να απορροφήσει κραδασμούς, να τους βοηθήσει, να πάρει λίγο πίεση από πάντους όσο μπορεί.
έχει και αυτό την αξία του. Φίλος γράφει εδώ ότι ο Μαλεζάς έχει βρει ρυθμό και εκθέτει τον Ντούντορ που τον διαχειρίστηκε κάκιστα. Εντάξει, ο Μαλεζάς έκανε χθες το καλύτερο του παιχνίδι, εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα προηγούμενα. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν το τέταρτο παιχνίδι του Στέλιου. Ναι. Ναι. Χθες κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Και θυμίζουμε ότι ο Βίτορ είναι διαθέσιμος. Χθες ο Ίβιτς είπε ότι του συνέτσε ο γιατρός, αν γίνεται να προφυλαχθεί και εδώ, να τον προφυλάξει. Θα έπαιζε, αν ήταν ανάγκη, θα έπαιζε. Τώρα... Πώς τα φέρνει τώρα. Λέει αυτό ο Γιάννης Οράλης, τον προστατεύει ο Ίβιτς. Ναι. Βάζει το Μαλεζά. Κορυφαίος άμυνας του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι να μπει ο Μιστακίδης θέση του ΜΑΚ. Ναι. Παθαίνει ότι παθαίνει, μένει ο ΜΑΚ μέσα. 0-2 ο ΜΑΚ. Δηλαδή, άμα είναι να σου. Και στο πρώτο μάτσο τον Ατρόμητο, τι νομίζεις? Ο Ζάιρο. Ποιο Ατρόμητο? Με την ΑΕΚ. Ο Μιστακίδης μπήκε με ένα τραυματισμό του Ζάιρο. Ναι. Είναι και η συγκυρία δηλαδή. Πολλές φορές που μετράει. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 4 με τον Μπαρμπαστέρη και το Πιστοπολείο που και χθες είχε sold out και την ώρα του αγώνα. Φοβερό περιβάλλον. Πήρανε και τα παιδιά από την πάλη του ΠΑΟΚ. Τι εννοείς? Φάγανε εκεί. Ωραία. Είναι δηλαδή Πιστοπολείο για παλαιστές, έχει δίνει παραπάνω βιταμίνη. Το σουβλάκι όντως είναι για παιδιά που καίνε πολλές θερμίδες στην προπόνησή τους. Δηλαδή κάνουν και βάρη με το σουβλάκι, με ένα εννοείται, σουβλάκι. Εννοείται, ρε φίλε. Μάλιστα. Ενώ το χάντβολ πάει σε άρωθρον. Γιατί έχει το αλκοόλ, έχει. Ναι. Δίνει άλλη ενέργεια. Ναι. Την πάλι τη στείλα αυτό το Μπαρμπαστέριο. Το είδαμε στο πρωτάθλημα. Μπαρμπαστέριο Παπάφη με Κλεάνθου, τηλέφωνο για delivery 920-220. 12 το πρωί με 3 το βράδυ. Ναι. Το πιο σύγχρονο συνεργείο τη Θεσσαλονίκη στη Μοναστηρίου 2-299. Ασυναγώνεσαι τιμές στο σέρβις, στα ανταλλακτικά, στους καταλύτες της εξατμίσης, τώρα και στην αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου, DPF, λέγεται αυτό, Τζόρμπας, που τα ξέρεις. Ναι. Ναι. Για το ραντεβού σας καλέστε στο 461-163, είναι τα Benda Auto Center, κορυφαία συνεργεία, στην Μοναστηριού 299. Διογένους 17, η βάση του πειρατή. Το μεγαλύτερο beer and rock bar ανατολικά, κέντρο ανατολικά στην Θεσσαλονίκη, με πολλές διαφορετικές μπύρες, από 11 διαφορετικές κάνουλες, μπύρες με 130 διαφορετικές ετικέτες, μπύρες από όλο τον κόσμο, μαζί βεβαίως με μοναδικούς μπυροζομεζέδες στον πειρατή Διογένους 17, επαναλαμβάνουμε. Ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888 και 6945-287-888 για να ακούσουμε και εσάς τι είδατε και τι προβλέπετε για τα τελευταία τρία μάτς της χρονιάς. Χρονιά που ξεκίνησε προετοιμασία τον Ιούνιο, πρώτο μάτς 15 Ιουλίου, συνεχίζεται, ο ΠΑΟΚ μένει όρθιος παρόλα όσα έχει τραβήξει και διεκδικεί το τελευταίο στόχο που μπορεί να φέρει ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Όχι ότι είναι απλά τα πράγματα για να πάσουν μου Champions League, αλλά είναι αυτό το όνειρο. Είναι ένας στόχος. 2310-287-888 και 645-287-888 για διακριθέντες, για τον Ίβιτς, για τις άλλες ομάδες, ό,τι θέλετε. Ποδοσφαιρική κουβέντα τώρα στα τελειώματα της σεζόν. Πάμε, ξεκινάμε με τους πρώτους. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνουμε, όλα καλά? Καλά, εσύ? Όλα καλά κι εγώ. Λοιπόν, ποιος ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ χθες? Ξεκινάμε πρώτα. Το αντισπρίτς του Ίβιτς είμαι. Οπα. Πρώην IT σιωμάτι του Τούντορα. Mm-hmm. Για να λέμε και ποιοι είμαστε. Ωραία. Ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, λοιπόν, πρόσεξε, έπαιζε χθες drums ο γιος μου και δεν μπόρεσα να δω το match. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμπιστεύω με τον αδερφό μου, ναι. Εντάξει, είναι ο 378 είναι ο αδερφός μου. Ωραία. Θα πω, ρε παιδί μου, ότι κορυφαίος ήταν ο Αθανασιάδης. Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Πάμε στο πρώτο προσωνύμιο που είχα. Εάν κρατούσαμε αυτόν τον προπονητή, φέτος το καλοκαίρι θα διώχναμε τον Λέοβατ
και θα λέγαμε ότι είναι η πιο αποτυχημένη μεταγραφή που είχαμε κάνει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Ακριβώς. Εγώ βλέπω ότι το παιδί κάθε μέρα που περνάει γίνεται και καλύτερο. Ομορφαίνει. Αυτό δύσκολο. Ναι, ομορφαίνει ρε παιδί μου, ναι, ομορφαίνει. Στα μάτια μου ομορφαίνει. Πες τη θέση του το παιδί ρε φίλε, δεν θέλει τώρα. Αυτό ακριβώς, δηλαδή πρόσεξε ο Ίβιτς, εντάξει, δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο με πια. Κάνει, και θα σου εξηγήσω τι το ιδιαίτερο κάνει, ότι δεν έχει ένα πλάνο αν στραβώσει το παιχνίδι του ή αν θέλει να αλλάξει το παιχνίδι του γιατί δεν βλέπει κάτι σωστό, έχει πολλά. Δηλαδή σου λέει ότι δεν πάει καλά εκεί, κάνω αυτές τις αλλαγές. Ο προηγούμενος έκανε συγκεκριμένες αλλαγές σε συγκεκριμένους χρόνους και αν το έβγαινε, το έβγαινε. Εδώ προσαρμόζεται στο παιχνίδι που παίζει ο Ίβιτς. Πάμε λίγο τώρα να πω κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω. Ναι. Ήταν το πρώτο κακό μάτς του Τζαβέλα. Μετά από μήνες ολόκληρους. Δεν ξέρω αν φέτος έχει ξανακάνει κακό μάτς. Προσέξτε λίγο, μην το φάμε. Εντάξει. Δηλαδή, αρχίζει και κουράζεται. Τα θετικά καλά σχόλια τα δικά σας για τον Τζαβέλα και τα αρνητικά του κόσμου. Σταματήστε και οι δύο εκατέρωθεν να βγάλουμε τα πράγματα. Α, δεν επηρεάζεται από αυτό. Δεν επηρεάζεται. Δεν είναι. Έχει κάνει 50 παιχνίδια. Αρχίζει και λυγίζει. Ναι. 50 παιχνίδια. Εννοεί... Βάλε και την εθνική αλλά 3-4 που έπαιξε. 53-54. Βάλε ότι έκανε 15 μέρες διακοπές. Αυτός και ο Τζιόλης είναι οι πιο επιβαρημένοι παίκτες του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Εντάξει. Και ειδικά και ο Τζιόλης και αυτός δεν είναι. Είναι αυτοί που βρίζουν περισσότερο οι δικοί μας. Εντάξει. Δηλαδή έλεος. Εντάξει, όχι, εντάξει, δεν βρίζουν μόνο αυτούς. Έχουμε και τον Μπέλκα, έχουμε και τον Κίτσου. Ναι, αρκετοί. Ναι, βρίζουν, αλλά ο Τζαβέλας είναι πρώτος στην ψηφοφορία. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Εννοείται ότι θα είναι πρώτος. Ποιος θα είναι, ρε παιδιά. Για αγωνιστικούς λόγους, όποιος κράζει τον Τζαβέλα φέτος, είναι άφετος από μπάλα. Ο άνθρωπος, τι να κάνουμε, κάνει το καλύτερο του πρωτάθλημα. Και είναι με διαφορά το κορυφαίο στόπερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για φέτος μιλάω, έτσι. Ναι. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα τώρα. Από εδώ και πέρα... Πάω Παναθηναϊκός. Στήριξη. Όχι, δεν πάω από ούτε πάω Παναθηναϊκός, πάω ούτε τίποτα. Στήριξη. Εγώ βλέπω πάω Πανιόνιος, 1-2-0-3-0, να τελειώνουμε πρώτα με αυτό το match και μετά βλέπουμε. Δεν με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θέλω να παίξω την τελευταία αγωνιστική και να κάνω φιέστα με στην Τούμπα. Να χάσω και να βγω πρώτος. Μπορώ. Μπορώ. Πάω να κερδίσω με στην ΑΕΚ. Δύσκολο, όχι, δύσκολο είναι αυτό. Το δύσκολο εντάξει. Δεν γίνεται. Μάλλον δεν γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Δημήτρη. Ξεκινήσαμε μια χρονιά με όνειρα, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά στη διάρκεια απαξιώσαμε πολύ την ομάδα και δεν ήταν για τόσο απαξίωση. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή το ρόστερ μας είναι πολύ καλύτερο από τον άλλον δύο, γιατί τον Πανιόνιο εντάξει το βγάζω έξω, είναι. Από τον άλλον δύο. Δηλαδή πραγματικά, χθες ας πούμε έβλεπα την ΑΕΚ, ας πούμε και τη λυπόμουνα. Ναι. Με τον Μπακάκι έπαιζε, έτσι. Και αυτοί είναι, δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή ο άρθρο ας πούμε που έχουν, εντάξει, ναι, ναι. Τι να πω. Φέρε πίσω τον Πούγκουρα από τα Ιβέρια, είναι 10 κλάσεις καλύτερος. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, στήριξη απλά, όχι κρίνια. Δεν χρειάζεται, χαλαρά, μάτς. Όχι, χθες η Κερκίδα πάρουμε, ήταν ιδανική. Ήταν αυτό που, η Κερκίδα χθες ήταν ιδανική, ήταν αυτό που λες εσύ. Θετική άβρα, πολλοί κόσμος. Η Κερκίδα, συγγνώμη ρε Δημήτρη, αλλά η Κερκίδα στην Αθήνα πάντοτε αυτή είναι. Τέτοιο μέγεθος όχι. Όχι σε μέγεθος, δεν βάζω το μέγεθος. Ναι, όντως πραγματικά χθες ήταν περισσότεροι γιατί το είδα μετά, κάθισα το είδα το μάτς. Είχε και πολλούς Θεσσαλονίκης, δεν ήταν μόνο. Ναι. Είχε πολλούς, δεν το συζητάω, αλλά πάντοτε στην Αθήνα είναι αυτό. Είτε είναι Αθηναίοι, είτε είναι Θεσσαλονικοί μαζί τους, πάντοτε αυτοί είναι. Εγώ μιλάω για εδώ. Στήριξη, και επειδή πλέον δεν έχουμε το γήπεδο, δηλαδή δεν θα πάμε με τον Πανιόνιο να δούμε το μάτι μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτή τη μουρμούρα ακόμα και στα social media το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πιτσιρικάδες παίκτες, Έλληνες παίκτες πολλούς, οι οποίοι δεν ζουν σε άλλο πλανήτη, εδώ ζουν. Τα ακούνε. Έγινε. Να είσαι καλά. Να, καλό μεσημέρι. Καλά. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Αλήθω, πρόσφυγε, ένα μισή μήνα πέρασε. Τόσο καιρό έχουμε να πούμε. 50 μέρες μέχρι την 50η. Λοιπόν, Δημήτρη, πόσες φορές μαλώσαμε για τον Τούντορ μέσα στη χρονιά? Πολλές. Πόσες φορές? Πολλές. Λοιπόν, συνειδητοποιείς σιγά σιγά ότι κατά πάσα πιθανότητα μάλλον εσύ είχες άδικο. Ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά λάθη τα οποία δεν χρειάστηκε να φέρει ούτε το Μουρίνιο να τετριμένει η έκφραση για να στα διορθώσει. Ο Τούντορ δεν διαχειρίστηκε καλά την κρίση που τον έπεσε από τον Εύρο και μετά. Εντάξει ρε παιδί μου, οποιοδήποτε λόγο. Και δεύτερο ότι δεν διαχειρίστηκε καλά την ομάδα με τους τραυματισμούς, ότι δεν το κατάφερε, δεν πέτυχε. Επομένως, αλλά άφησε έργο. Συμφωνείς. Άφησε έργο και αυτό μπορούμε να το ρωτήσουμε εντός ομάδας.
Άφησε έργο, βρε αγόρι. Απλά σου λέω ότι όταν εμείς φωνάζαμε, εν πάση περιπτώσει, ή τα λέγαμε νάγκηδες που μας κοροϊδεύατε πριν από 3-4 μήνες, αυτό το πράγμα είχαμε στο μυαλό μας. Κανένας δεν σε κοροϊδεύει. Ότι... Το να έχεις διαφορετική άποψη με κάτι δεν σημαίνει ότι άλλος σε κοροϊδεύει. Δεν μας κοροϊδεύει. Όταν ο Δημήτρης είχε γράψει εκείνο το άρθρο στον καζέτα, άντε βγείτε να πανηγυρίσετε τώρα, ακόμα το θυμάμαι, άντε τώρα, μην με λες τώρα ότι να είναι. Λοιπόν, όσο για να παραμείνει ο Ίβιτς, εγώ παιδιά δεν έχω πρόβλημα να παραμείνει ο Ίβιτς σαν προσωπικά έτσι. Το μόνο που με προβληματίζει είναι μη τυχόν υπερεκτιμήσει την ομάδα και δεν προβεί στις αλλαγές που χρειάζονται. Αυτό είναι το μόνο που με τρώει και με ανησυχεί. Αυτό δεν είναι θέμα Ίβιτς ή προπονητή γενικότερα, αυτό είναι θέμα κλαμπ. Μη τυχόν υπερεκτιμήσει το Χαρίση, τον Μπέλκα, επειδή τους ξέρει, επειδή είναι νεαρά παιδιά και έχει ένα δέσιμο με τα νεαρά παιδιά. Μη τυχόν πάμε σε αυτή τη λογική και μετά χάσουμε πάλι μια ευκαιρία η οποία καλώς ή κακώς φαίνεται έτσι ότι θα παρουσιαστεί. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι ό,τι και να γίνει, το τελευταίο μάτς θα κρίνει την πρώτη θέση. Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε καλυμμένοι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον Πανιόνιο. Ναι. Επομένως, αφού είμαστε ίδια βαθμολογία αυτή τη στιγμή, maximum 3 βαθμού διαφορά θα έχεις στο τελευταίο μάτς. Και επειδή ήρθες οπαλία το πρώτο, αν χάσεις, μένεις εκτός. Ναι. Είναι τόσο απλό. Τώρα, κάτι ακόμα. Ναι. Τελευταίο. Παιδιά, το θέμα του Μπακασέτα κακά τα ψέματα μας βοήθησε αρκετά, έτσι, μιλάμε χαζομάρες. Όλος ο Πανιόνιος έγινε μαλλιά κουβάρια και ειδικά πριν τον αγώνα. Δηλαδή κάπου εκεί ήταν που είπε ότι το μάτι σήμερα πολύ δύσκολο θα ξεφύγει από το διπλό. Από εκεί βάλαμε. Πάρα πολύ. Επενδύσαμε στο πάρα διπλό. Πολύ πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται γενικά για την ελληνική αγορά? Πες μου έναν παίκτη. Φυσικά δεν ενδιαφέρεται. Κάτσε λίγο, περίμενε. Το Βέλιο. Το Βέλιο. Πρώτος και καλύτερος. Δεν στον δίνει ο Ηρακλής το Βέλιο. Προτιμά να τον δώσει τη γιώμα ο κόσμος παρά σε σένα. Ναι, πάμε παρακάτω. Το Ορφανίδης. Καλή περίπτωση, αλλά είναι σαν αυτές που έχεις αρκετές. Νομίζεις. Δηλαδή νομίζω ότι ο Πέλκας είναι καλύτερος του Ορφανίδη αυτή τη στιγμή, γιατί πώς μιλάμε. Εγώ δεν θα κάτσω να μιλήσω για τον Πέλκα που περίμενα να μου δώσει σχεδόν τίποτα και μου είχε 9 γκολ και 6 assist. Εντάξει, okay. Δεν θα μιλήσω αρνητικά. Okay, όταν ο Ορφανίδης. Ρε παιδί μου, σε καταλαβαίνω. Φτάσει στην Ξάνθη να έχει 9 γκολ 6 assist, θα το ξανασυζητήσουμε. Εμένα μου αρέσει ο Ορφανίδης. Πρόσεξε με. Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Βιαφάνης για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ποτέ δεν ασχοληθήκαμε μαζί του. Ασχοληθήκαμε, τον είδαμε. Ναι, τον είδαμε και τελικά είπαμε άντε, bye. Πάνε εκεί που θέλω. Δεν μα αρέσει, ναι. Με το ζόρι να τον πάρουμε επειδή σου άρεσε εσένα. Τώρα σύγχυσε με λίγο, άντε. Πάμε παρακάτω. Τίποτα. Όλα καλά. Αν κερδίσουμε τον Πανιόνιο, και εγώ είμαι αρκετά επιφυλακτικός για το συγκεκριμένο μάτς, γιατί δεν μου είναι σε τίποτα να μπούμε μέσα, να βγούμε μπροστά, να τους πάρουμε παραμάζωμα και να φάμε κανένα γκόλσα από κανένα σαριφάθη την αντεπίδεση. Ναι. Πρώτα ο Θεός λοιπόν να κερδίσουμε τον Πανιόνιο και παιδιά να είστε σίγουροι ότι αν ο Μπέρκ πάει Σουηδία, το τελευταίο μάτς δεν έχει καμία ελπίδα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Μπέρκ για την ακρίβεια δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Έγινε. Άμα πάει στη Σουηδία να παίξει ακόμα καλύτερα. Ας μην έχω το μάτι, δεν με πειράζει. Αρκεί να μην έχει και ο άλλος τον Μπέργκ. Μια χαρά θα μου πάει το μάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για να δούμε. Να είσαι καλά. Μαγκάρι. Να είσαι καλά. Γεια. Φίλος γράφει την Πέμπτη πώς βλέπετε 4-4-2 στην ευθεία με Μπερμπάτοφ Κλάους. Επιθετικό δίδυμο. Δύσκολο να ξεκινήσει. Ο Βούλγαρος δεν είναι. Είναι σχεδόν ανέφικτο να ξεκινήσει. Αν και σχετικά καλά τον είδα χθες. Διάθεση είχε. Είχε διάθεση, ναι. Μπήκε να πάρει το παιχνίδι αυτό, ότι ήθελε να βοηθήσει. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. 23:10:287:888 και 6:45:287:38 για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Οι γραμμές ανοιχτές για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι και τη συνέχεια των play-off. Απλά βάλε μια ανωτελεία. Δεν υπάρχει παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν τον έχουν δει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ 10 και 15 φορές. Να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Καλός ο Βιγιαφάνης. Εντάξει. Πιστεύει κανείς δηλαδή ότι ο Βιγιαφάνης μπορεί να κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ ή θα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό? Καλός παίκτης. Πού ήταν ο Βιγιαφάνης που παίζαμε με 10 παίκτες εμείς 70 λεπτά στη Λεωφόρο? Υπήρχε πουθενά τον ίδιο. Δεν μπορεί να παίξει τη γραμμή. Λέει, τον βάζει πίσω από τα φόρμα, πάλι πίσω τα φόρμα. Φτάνει. Ο Ορφανίδης, το μεγαλύτερο ταλέντο για μένα στην ηλικία αυτή 19 χρονών που είναι στην Ελλάδα είναι ο Ορφανίδης. Αλλά τι έρχεται από πίσω στον ΠΑΟΚ? Έχουμε παίκτη που αγωνίζεται εκεί. Αν θα τον πάρω, τι θα τον κάνω? Έχω ρόλο στην πρώτη ομάδα?
με παίρνει να έχω και άλλον under 21 στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι σύνθετο. Δεν είναι, βασικά δεν είναι ένα, είναι ερωτήματα. Εμείς έχουμε καταλήξει συμπέρασμα σαν ΠΑΟΚ 24 εδώ και πολύ καιρό ότι οι παίκτες που πρέπει να έρθουν στον ΠΑΟΚ πρώτον θα πρέπει να είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουμε και δεύτερον θα έχουν εμπειρία και παραστάσεις. Ο Ορφανίδης δεν εγγυάται και κανένα από αυτά τρία. Που εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ρόλο και ένα ακόμα θέμα, μην τον πάρει άλλος ανταγωνιστής. Εντάξει, η ΑΕΚ πήρε τον Μπακασέτα. Πού παίζει ο Μπακασέτας? Τι εννοείς? Σε ποια θέση παίζει ο Μπακασέτας? Παίζει ότι είναι δεκάρι, δεύτερος επιθετικός. Ο Μάνταλος που παίζει? Το ίδιο. Χάρηκα πολύ. Δηλαδή τι θα παίξει η ΑΕΚ 4-4-2 του χρόνου? Για να παίξει με Μάνταλο δεκάρι και δεύτερο φόρο τον Μπακασέτα? Ή σκοπεύουν να βάλουν στα δεξιά τον Μπακασέτα για τα κλείνει, ξέρω εγώ. Κλεισμένο παίκτη στον Ολυμπιακό. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι ποδοσφαιρικοί οι λόγοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά εσύ. Καλά κι εγώ. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Λίγο την κρίνια, λίγο την κρίνια να κόψουμε και όλα καλά είναι. Και για σήμερα λες και ή γενικά? Γενικά, γενικά. Η ομάδα είναι καλά. Προπονητή έχουμε, αυτό, τίποτα άλλο. Σε κούρασε η κρίνια, Ποιος σου έχει σπάσει τα νεύρα, πες μου, κάτι ασχολητό σου είναι? Όχι, γενικά μιλάω. Μπαίνεις στο Facebook, ας πούμε, να μπεις στη Spy τώρα και δεις το διαγωνισμό για τον MVP και διαβάζεις από κάτω, θα σου πέσουν τα μαλλιά. Εντάξει, έχουμε πολλούς που είναι λίγο αφελείς, εντάξει. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά όλα, τα 20χρονα, 22χρονα. Έχουμε δύο τομείς. 20χρονα και 50 πλάσ που ανακαλύψαν τώρα το Facebook για να βρουν εγκόμενα. Αυτό, ωραία. Αυτό ακριβώς. Αυτά τα δύο target group λοιπόν δεν έχουν συνέστηση του τι είναι Facebook. Δεν έχουν συνέστηση ότι μπορεί ο Χαρίσης ή ο Κόλκας ή ο έτσι ή ο αλλιώς να μπουν μέσα και διαβάσουν τι γράφει ο κάθε ταραμάς για αυτόν. Αυτό. Τώρα τα έχουν βάλει ας πούμε με τον Ταβέλα, που τον Ταβέλας έχει κάνει όχι παιχνίδι, παιχνίδια. Παιχνίδια, σωστά. Και εγώ ήμουν κατά τον Τζαβέλα πέρσι. Αλλά φέτος δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για τον Τζαβέλα. Εμένα ο παίκτης, ας πούμε, που δεν μ' αρέσει, αλλά έχει δώσει το κάτι, είναι ο Πέλκας. Ναι. Αυτό. Δεν είναι. Όχι ότι έχει δώσει το κάτι παραπάνω, ότι μπορούσε έκανε. Αυτό, ναι, όχι, φίλε, κάτι άλλο. Αλλά ο Πέλκας των 150.000 είναι τρίτος σκόρερ και τρίτος ασίστ στην ομάδα. Ναι, αυτό λέω. Αυτό εσύ περίμενε το καλοκαίρι από τον Μπέλκα κάτι πολύ παραπάνω? Εγώ περίμενα λιγότερα. Στα ίσα. Ναι, ρωτάω το φίλο. Και εγώ περίμενα λιγότερα. Και εγώ περίμενα λιγότερα. Και μέσα στα προτερήματά του είναι ότι δεν έχει τραυματιστεί. Πολύ. Έχει μια θλάση μικρή, γιατί πλέον στην κριτική μα για όλου του παίκτε του Πάουκ είναι και αυτό. Όπω και ο Νταβέλα, όπω και ο Μακ. Για μένα ο Μακ ήταν καλό. Φυσικά. Και για μένα ήταν καλό ο Μακ. Ο Μακ ήταν το καλύτερο παιχνίδι τελευταίο μήνα χθε. Και άσχετο με τον γκολ. Και ο Μακ καλός και ο Λεόβατς πολύ καλός και ο Κίτσιου. Και ο Κλάους καλός μετά από καιρό. Πολύ καλός, ναι. Δεν υπάρχει νομίζω, ναι. Εντάξει. Ήταν η καλύτερη από τους άλλους. Πες. Όχι, λέω πολύ καλός, δεν νομίζω ότι ήταν κάποιος χθες. Ήταν απλά καλύτερη από τους άλλους που ήταν λαθέρ ολκής. Εγώ φοβήθηκα τον Κλάους όταν έχασε την ευκαιρία. Λέω τον πήρα από κάτω. Μπα δεν καταλαβαίνει αυτός. Είναι. Και στο χωριό που μεγάλωσε δεν... Δεν καταλαβαίνω. Να είσαι καλά. Το μόνο που θέλω είναι να αγαπήσουν την ομάδα πιο πολύ αυτοί που είναι Θεσσαλονίκη. Εμείς που είμαστε εκτός Θεσσαλονίκης, κατεβαίνεις μία φορά στο γήπεδο και αυτό. Δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε συνέχεια. Από πού καλείς? Αγαπήσουν Καστοριά. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Καλά, ναι. Βλέπουμε την αρμάδα του Ίβιτς, να πούμε. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο ακριβές ότι... Εντάξει, δεν πήρε καμένη γη ο Ίβιτς, όντως. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι κάτι δικό του. Βεβαίως, δικό του είναι. Δικό του είναι το σύστημα. Δική του είναι η ρόλη που βλέπουμε για πρώτη φορά στη σεζόν να υπάρχουν στην ομάδα. Η ψυχολογία που βγάζουν οι παίχτες. Η ψυχολογία και το πάθος, δικά του είναι όλα αυτά. Εδώ δεν λέγαμε ότι δεν μπορεί να παίξει με τετράδες στην άμυνα Τούντορ. Έτσι έλεγε ο Τούντορ. Ότι έχουμε δεχτεί δύο φάσεις
σε οργανωμένη άμυνα στον πρώτο γύρο των play-off δεν είναι δημιούργημα Ivic και ότι ό,τι άλλη φάση έχει γίνει είναι από ατομικά λάθη που πληρώναμε και μέσα στη χρονιά εννοείται. Είτε του Γλύκου, είτε του Χαρίση, είτε του Τσίμηρο, είτε οποιοδήποτε. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι που μας δίνει πλεονέκτημα για τη συνέχεια είναι το rotation που έγινε κατά κάποιο τρόπο, το αναγκαστικό rotation που έγινε με τον Τζιόλι και τον Γκάτσε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι κομβικό το σημείο που επιστρέφουν αυτοί οι δύο σε πρώτη φάση μεθαύριο ο Τζιόλις και μετά στα δύο τελευταία ο Γκάτσε. Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα εκτίσουν την ποινή ο Πέλκας μέσα στο ΆΚΑ ώστε να πάμε με 4-3-3 με τον Γκάτσε ξεκούραστο και τρία αμυντικά χαφ ώστε την ψόφια ΑΕΚ πιστεύω εκεί να την τελειώσουμε. Το πιστεύω πάρα πολύ το αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Και τώρα αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα διαχειριστούμε το ΜΑΤ τελευταία αγωνιστική. Άμα πηγαίνουμε για δύο αποτελέσματα ή άμα πηγαίνουμε μόνο για την νίκη. Άμα πηγαίνουμε μόνο για την νίκη, δεν θα είναι εύκολο μάτς. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή θα είναι γεμάτη Τούμπα και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι, πόντους δεν έχει κάτι, άμα πηγαίνουμε για ένα αποτέλεσμα μπορεί αυτό το ρόστερ που θα παίζει, θα συμπληρώνει ένα χρόνο σε ρίστα γήπεδα, είναι σίγουρο ότι θα νικήσει, έτσι. Ναι, είμαστε φαβοροί. Ναι, έχουμε καλύτερο ρόστερ από τους αντιπάλους, ναι, το πρόγραμμα μας βολεύει, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με το τελευταίο μάτς που θα είναι ένα μάτς. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή μπορεί τα μάτς από εδώ και πέρα θα κάνεις το τελευταίο μάτς οποιοδήποτε χαρίσεις, οποιοδήποτε γλύκος, κάτι παρόμοιο και εκεί να το πληρώσεις, γιατί είναι ένα μάτς, είναι 90 λεπτά. Και τα άλλα μάτς θα τα κρίνουν στιγμές, δεν είναι τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στιγμές όλα, είναι στιγμές όλα. Και τώρα για τα πιτσιρίκια, το τελευταίο, για το Χαρίση, τον Τζίμερο και τον Μπέλκα, το τελευταίο που φταίνε, επειδή άκουσα το Σταύρο τρελαμένο, οι τελευταίοι που φταίνε είναι αυτοί. Δεν είπε κανένας στο φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ με το ζόρι ο δεύτερος χαφ του ΠΑΟΚ σε εμπειρίες να είναι ο Κάτσε. Δεν έφτιαξε κανείς ρόστερ. Δεν έφτιαξαν αυτοί οι ρόστερ. Είναι μία κουβέντα. Μαζί σου είμαι σε αυτό. Είναι μία κουβέντα. Να είναι, να είναι μοναδικό είναι, δεκάριο πάλι. Μπορείς, ναι, είναι απαράδεκτο, ρε Σταύρο. Δεν μπορεί να μην του το πει. Δεν γίνεται να μην του το πει, αλλά γιατί εγώ τρελάθηκα και σηκώθηκα και έφυγα και σε ένα μάτσο που έχουμε μείνει στη διαιτησία Παπά. Για μένα είναι ακόμα χειρότερη αντίδραση των ίδιων παιδιών που δεν μπορούν να διαχειριστούν με τίποτα όλο αυτό το πάθος και όλη αυτή την κερκίδα με 30.000 κόσμο και με το καλό ξεκίνημα 1-0 στο 15 με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Άμα δείτε το πρώτο ημίχρονο από το 15 λεπτό και μετά με τον Ολυμπιακό μέχρι το ημίχρονο τι κάνει ο Τσίμερος και ο Χαρίσης, είναι όχι να τραβάς τα μαλλιά σου, γιατί λέγαμε ότι σφύριζε πολύ ο Παπάς. Τα πόσα φάουλ εκτός τόπου και χρόνου που έχει κάνει ο Τσίμερο και ο Χαρίς εκείνο το μάτι του στον ημιτελικό κυπέλου, τα πόσα πουλήματα της μπάλας έξω από την περιοχή που έχουν κάνει να κάνει ο Φουστέρ ό,τι θέλει. Εντάξει, αυτά μείναμε, τα ξεχάσαμε όλα, τα διαγράψαμε. Δεν είναι η πρώτη και φορά. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές. Μιας κακής διαιτησίας. Δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε τον ενθουσιασμό, δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε το έξυπνο παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί σε κάποια διαστήματα όταν είσαι μπροστά στο σκορ, όταν είσαι πίσω, όταν προηγείσαι με δύο γκολ που είδαμε το τελευταίο το λάθος, το πέναλτι, τι έγινε χθες. Ναι. Είναι αυτά κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε δει, τα ξέρουν και στον ΠΑΟΚ. Ναι, τα έχουμε δει και δεν πιστεύω ότι δεν γίνεται να μην βλέπει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τομέα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος του καλοκαιριού, να πάρει στον άξονα δύο παίκτες. Και του χρόνου θα έχουν λιγότερες δικαιολογίες. Με ποιότητα και εμπειρία. Δύο παίκτες με ποιότητα και εμπειρία στον άξονα. Δεν γίνεται. Στα χαφ. Δεν γίνεται να μην το βλέπει κάποιος. Έγινε. Ένα με πιο επιτελικό ρόλο και ένα εξάρι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια. Να είσαι καλά. Χαίρετε. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Τι να πω, παιδιά. Πάντως εκείνο το παιχνίδι μπορούσε να μπει το πέναλτι και να δώσει και 6 λεπτά καθυστερήσει ο Αετόπουλος και να γίνει ροντέο στο τέλος. Από το πουθενά.
από ένα Πανιόνιο που ήταν ευελπισμένος. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τον εκνευρισμό του όλος ο κόσμος και ζητάμε να το διαχειριστούν οι παίκτες. Εντάξει, ούτε αυτό το κατάφεραν, αλλά δεν μας ξαφνιάζει κιόλας. Εντάξει, θα το μάθουμε. Μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Τυχεροί μας χθες. Όπως και με τη φάση του Τζαβέλα που έκανε τη ζεμπεκιά μας τυχερή, δεν πήκε εκεί τον γκολ. Τέλος πάντων, μας θέλει και μας μια φορά η τύχη, δεν πειράζει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να δεν θα έχει Μπέρκ τελευταία αγωνιστική. Χθες έτσι ειδοποιήθηκαν. Τώρα αν καταφέρουν και το αλλάξουν. Εμείς θα έχουμε Μακ. Δύσκολο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά είναι δύσκολο. Άρα δεν θα έχουν και δύο ομάδες σχεδόν τους καλύτερους σκόρε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι να πάρει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω η ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντιστάθει στον Παναθηναϊκό γιατί θα είναι τελείως απελπισμένη. Τώρα έχει μια ελπίδα. Τώρα την έχει ακόμα. Στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Χωρίς Βάργκας και Μπαρμπόσα. Ναι, έχει. Ο Μπαρμπόσα παίζει. Τώρα αυτό βλέπω. Παίζει. Ναι, ναι. Μην ξεχνάς η ΑΕΚ έχει Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στην έδρα της. Και Πανιόνιο εκτός. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα κάτσει εκεί το ΑΕΚ Παναθηναϊκό αυτή θα τα παρατήσει. Εντάξει. Ναι, μετά ναι. Μετά ναι. Και άμα κάτσει χ, εσύ να κερδίσει τον Πανιόνιο, να είναι η διαφορά 10 με 8, να πάρεις ένα χ και την τελευταία αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό στην έδρα σου και με 0-0 να βγαίνεις πρώτος. Γιατί δεν παίζει ρόλο τα παιχνίδια μεταξύ μας πρώτα. Ναι. Όπως το περιγράφεις θα είναι δύο ισοπαλίες. Ναι, αλλά ένα-ένα έχεις κάτω. Ναι. Πάλι πρέπει να κερδίσεις. Ναι, γιατί μετά πάει στα γκολ. Ναι, όμως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βγει να βάλει γκολ. Δεν θα κατέβει τα μπουρόμενος. Έχει και Παναθηναϊκό Πανιόνιο, μην ξεχνάς. Γιατί παίζουν ρόλο το πόσα γκολ θα βάλει. Δεν παίζει. Δεν παίζει πρώτα τα μεταξύ σου παιχνίδια. Α, ναι. Λες ότι στο 0-0 είναι ο ΠΑΟΚ πάνω. Εντάξει. Ναι, αφού είναι ένα. Ναι. Λεπτομέρεια μεγάλη, εντάξει. Καλά τώρα σε σκίσει επί χάρτου κάνω. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι θα είναι ποιος το θέλει πιο πολύ και εγώ τη βλέπω εκεί μας το θέλουν πιο πολύ από τους άλλους. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλό μεσημεριά. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείστο. Εγώ για μένα μιλάω. Ναι, γιατί έχουμε καθυστέρηση και μπερδευόμαστε. Έγινε, γιατί πριν άκουγα είπα γεια, αλλά μιλήσατε μάλλον γι' αυτό. Καλησπέρα, Άγιος από Αθήνα είμαι. Γεια σου. Ναι, που μένω Χαλκίδα. Εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, ή από Αθήνα ή από Χαλκίδα είσαι. Ένα από τα δύο. Όχι. Ναι, είμαι Αθηναίος, αλλά ζω στην Χαλκίδα, λέμε πάω κάρα. Ίσως στις γυναίκες προχθές. Ίσως στις γυναίκες προχθές. Όχι, δεν ήμουνα. Εκεί τι σύνδεσμο είναι. Τρέχουν οι πιτσιρικάδε. Δεν πάω σε σύνδεσμο, παιδιά. Όχι, δεν πάω. Δεν έχω χρόνο. Τώρα έχω τους γιους μου και ασχολούμαι λιγάκι. Καταλαβαίνεις, ας πούμε. Από εκεί και πέρα είναι και αυτή η παοκάκια. Είχε πάει με τον μικρό στη Νέα Σμύρνη χθες και κρότησε την ομάδα μας. Λοιπόν, η οποία ομάδα μας αυτό που θέλει είναι όχι ανακατέματα. Εντάξει, γιατί η σημαία του πάκου, παιδιά, είναι πολύ βαριά. Έχω και φίλους πολλούς στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνω πάνω. Όταν τον βλέπω ειλικρινά με 59 χρόνια και το λέω μέσα από την καρδιά μου, μπουρκώνω αυτή την ομάδα, έτσι. Την αγαπώ από παιδάκι και καλό ήταν ο ΠΑΟΚ να μην τρώει από τις σάρκες του. Καταλαβαίνετε εννοώ, έτσι παιδιά, να μην τρώει από τις σάρκες του. Έχει δύναμη, έχει την ψυχή από μόνος του να προχωρήσει. Τώρα μιλάμε για ΑΕΚ, τώρα μιλάμε και για άλλες ομάδες, εντάξει. Το επίπεδο νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω την άποψή σας. Νομίζουμε θα ανέβει όμως. Νομίζουμε ότι έτσι ως παρακάτω δεν πάει, από εδώ και πέρα θα ανέβει. Μακάρι να ανέβει. Και πολλοί φίλοι μου, όπως είπε και ένας πριν που είπα από την Καστοριά που μίλησε μαζί σας, ότι δυστυχώς πολλοί Θεσσαλονικείς είναι μεν ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω να τον αγαπούν τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ όσο τον αγαπάμε εμείς οι εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν προς Θεού. Είναι μεγάλη η σημαία, είναι μεγάλο το έβλημα αυτής της ομάδας. Εντάξει, και καλό θα ήταν να είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Εγώ ειλικρινά από όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη κοιτάω να θέσει και ο ΠΑΟΚ να πηγαίνω να τον βλέπω και δεν είμαι και παιδάκι, ούτε παππούς βέβαια, αλλά ούτε και παιδάκι. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εύχομαι από την καρδιά μου, πιστεύω ότι αν σοβαρευτούμε, είμαστε ακόμη σοβαροί, από ότι είμαστε πιο σοβαροί, θα χτυπήσουμε και την πρωτιά, γιατί όχι, δεν νομίζω. Ένα καλοθετικό αποτέλεσμα εγώ βλέπω να παίρνουμε, αν παίρνουμε μέσα στο ΑΚΑ, αν πάρουμε και μπορούμε να το πάρουμε, έτσι. Έχουμε τα φώτα, από εκεί και πέρα δεν φοβόμαστε κανέναν. Η άποψή μου είναι, παιδιά, έτσι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Και εσείς είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι, γεια. Κοντά στην ομάδα μας. Γεια χαρά. Γεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, την ωραία παρέα. Γεια σου. Λοιπόν, υπάρχει ένας γνωστός του Σταύρου εχθές που πήρε το παιχνίδι στην Κερκίδα και το πήρε ο ΠΑΟΚ. Φορούσε ένα σακάκι του Βιτσιάνη. Το ξέρεις, Σταύρο?
Έλα. Μπιτσιάνη φωνάνε όλοι ρε ούτως ή άλλως. Ρε, ο Διονύσης ρε, ο γιατράς ρε. Ναι, είσαι ο γιατράς ρε, ναι. Έκανε και φορούσε το σακάκι, λέει, κοίτα το γούρι, να το δώσουμε στον Ήβιτς, άμα το φοράει. Και ο Ήβιτς πολύ ωραίο σακάκι χθες φορούσε. Πού το... Μπα, δεν μας άρεσε. Λοιπόν, να πω κι εγώ να πω με την άποψούλα μου, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτές τις διακυμάνσεις στην απόδοσή του έχει να κάνει με την εμπειρία των παικτών. Με το, πώς το λένε, με το ρόσερ γενικά ότι είναι άπειρο κτλ. Να, αλλά εντάξει είναι ταλεντούχοι παίκτες, αλλά εσύ Σταύρε και φίλε Ζαγόρα, και τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτυπάει στόχους. Έχει απαιτητικό κόσμο. Δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια θα έχουμε. Δεν πρέπει να το δουν και να φέρουν κάποιες προσθήκες να εμπλουτίσουν το ρόσερ με εμπειρία και με ποιότητα. Δεν λέω ότι δεν κάνουν τα παιδιά, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Λογικά τα βλέπουν. Αμήν, δηλαδή μακάρι να το βλέπει και αυτός ο Μίχελ, πώς το λένε, και να έχει πάρει τα μέτρα του. Τίποτα παραπάνω. Έγινε, να σκαλά. Να σκαλά, γεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, φίλος γράφει, η φράση του ακροατή που είπε «Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνω Ήβιτς» δείχνει το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ρόλος σου αυτός, φίλε μου. Εντάξει, είναι μια άποψη. Δεν αποφασίζει ο φίλος. Λέει την άποψή του. Λοιπόν. Να δούμε κάποια άλλα μηνύματα. Φίλος γράφει, στην ελληνική αγορά δεν ψάχνεις παίχτες που θα σου κάνουν τη διαφορά, ψάχνεις ποιοτικό βάθος. Εγώ τον Ανσαριφάρ θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Και εγώ γιατί το φουλ. Λέει την άποψή του εδώ ο φίλος ο Κώστας. Άλλος. Μίλησες στο τέλος να μην λέμε για τον βαθμό που χάσαμε στον Πλατανιά. Εγώ θα έλεγα καλύτερα για αυτούς που διέκοψαν το μάτς με τον Ολυμπιακό και η ομάδα ζημιώθηκε και κλεισμό των θυρών και είχαμε και μείον 3 βαθμούς. Χάσαμε ένα πόντο, λέει, και από εκεί. Εντάξει. Ότι και εκείνος ο πόντος μπορεί να στοιχήσει. Μεγάλο το θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν κάτι που ουσιαστικά το αποφάσισε η πλειοψηφία εκείνο το βράδυ. Τέλος πάντων, με αυτό δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, δεν κάναμε διάλειμμα. Τώρα υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το Μέγκα. Φαίνεται ότι δεν θα τραβήξει άλλο. Ότι προχωράει σε πτώχευση ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, που ξέρουμε όλοι ότι αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα. Και αυτό βέβαια δεν θα αφήσει να επηρεάσει την αγορά την μηντιακή, γιατί υπάρχουν διαφημιστικές οι οποίες έχουν προπληρώσει διαφημιστικό χρόνο στο Μέγκα. Θα αρχίσουν δηλαδή άλλες ειδωτά προβλήματα στον χώρο το δικό μας. Ναι. Άλλη μια ομάδα η οποία φέρεται να ξεκινάει επαφές για να αποκτήσει τον Λούκας από την Λα Κορούνια. Μέχρι τώρα καμιά δεκαριά ήτανε. Από Ιταλία, από Αγγλία, από Ισπανία. Να και η Σεβίλη, λέει τώρα που γράφτηκε στον τύπο της Ανδαλουσίας, ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει τον Λούκας από τη Λα Κορούνια. Λες να μην πουθενά τελικά. Κάτω ότι ο μάνατζερ του είναι λίγο γραφικός και όλα αυτά μπορεί να είναι βαβά, δεν τίθεται θέμα. Υπάρχει ενδεχόμενο. Η ρήτρα είναι 20 εκατομμύρια. Κάτω από 10 δεν νομίζω να πέσει ποτέ. Αν όμως γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί πραγματικά από το τέλος αυτής της σεζόν, πραγματικά δηλαδή, ο Λούκας πρέπει να είναι τα πιο καυτά ονόματα της Ευρώπης με αυτά που γράφονται. Αυτά που γράφουν τώρα στην αλήθεια, τι ακριβώς ισχύει. Να ενδιαφέρεται η πρωταθλήτρια Αγγλίας, να ενδιαφέρεται η Νάπολη, να ενδιαφέρονται οι Ισπανοί. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Για τον Μπακασέτα, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, ο Πανίνος είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό να τον παραχωρήσει και μάλιστα να τον κρατήσει για ένα ακόμη χρόνο, να παίξει ο Μπακασέτας με τον Πανίνο στην Ευρώπη. Ο ποδοσφαιριστής πίστηκε από την ΑΕΚ. Το Σάββατο φέρεται να υπέγραψε με τον Μελισανίδη. Αυτό το έμαθαν οι άνθρωποι του Πανιωνίου, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε χθες.
Και πλέον υπάρχει η δήλωση του Ζαμάνη, ο οποίος εκπροσωπεί την Παϊπανίδου, ο οποίος αναφέρει ότι δεν τον πουλάμε στην ΑΕΚ με τα λεφτά που μας δίνει, τον κρατάμε μέχρι τον Ιανουάριο και ελάτε να τον πάρετε όταν θα έχει γίνει 105 κιλά, λέει ο άνθρωπος του Πανιωνίου. Έχει μπερδευτεί η κατάσταση. Εντάξει, όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι μια υπόθεση στο ποδόσφαιρο που συνηθίζεται. Θυμίζουμε για τον ΠΑΟΚ ότι κάποια στιγμή έγινε συζήτηση τον Ιανουάριο στα πλαίσια και την εγγραφή του Χατζησαΐα. Ο ΠΑΟΚ όμως αποφάσισε να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Ίσως να μην συνεχιστούν και οι όποιες συζητήσεις. Και γι' αυτό πλέον ο Μπακασέτας θα παίξει σε άλλη ομάδα, μάλλον στην ΑΕΚ αφού έχει υπογράψει στην Ένωση. Το θέμα βέβαια είναι πότε θα παίξει στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε στο Βόλιο ότι επικυρώθηκε χθες και από την Ομοσπονδία ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Champions League και στα προκριματικά του θεσμού. Έτσι. Θυμίζουμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, είδαμε χθες πολλές φωτογραφίες από πανηγυρισμούς, αλλά και την ιδιαίτερη φωτογραφία της γυναικείας ομάδας στα Τέμπη και στο μνημείο εκεί για τα παιδιά. Κατά την επιστροφή τους σταμάτησαν και στα Τέμπη. Αυτά. Κάτι άλλο δεν έχουμε προς το παρόν. Να δούμε για το, και για το μάτς Κυριακής. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, σοβαρό μπέρδεμα. Έχει προγραμματιστεί Κυριακή το βράδυ στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις να γίνει αγώνας ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ και αγώνας μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο μαζί. Και αναζητείται λύση. Και η Νόβα στη μέση, που έχει τα δικαιώματα και των δύο αγώνων, έγινε προσπάθεια να πάει το παιχνίδι μπάσκετ Δευτέρα. Αντιδρά ο Ολυμπιακός. Γίνεται μια συζήτηση μήπως πάει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ νωρίς το απόγευμα, αλλά βλέπω να λιώνουν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή να μην βγαίνει το 90 λεπτό άμα πάει απόγευμα και έχει και ζέστη. Είναι και αυτό κάτι ανοιχτό που προφανώς θα κριθεί στη σημερινή ημέρα. 1-2 λεπτά πριν τις 2 κλείνουμε. Η ποδοσφαιρική συζήτηση είναι στο επίκεντρο. Τα ποδοσφαιρικά θέματα για τα play-off είναι αυτά που κυριαρχούν. Και σιγά σιγά βεβαίως, κάθε μέρα που περνάει, θα έχουμε και κάτι καινούριο για την επόμενη σεζόν. Όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βλέπουν και μπροστά. Είπαμε κάποια πράγματα για το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε οριστικές αποφάσεις για πολλά. Ο Ιβάν Σαββίδης αναμένεται και πάλι εδώ κανονικά την Τετάρτη. Εδώ είναι, άμα το προσέξετε, είναι συνέχεια εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές επαφές για πολλά θέματα που αφορούν τον ίδιο, τις επιχειρήσεις του, τον ΠΑΟΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολλά θέματα, πολύ κρίσιμη περίοδος και για τις αλλαγές στο ποδόσφαιρο αλλά και για την ΕΠΟ. Κλείνουμε. Αυτά από εμάς. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο σε πολύ λίγο με Χρήστο Τσαλτίδη. Καλό μεσημέρι.